Ανεξάρτητος πλέον, δεν λέμε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα σπάσατε με το κόμμα σας. Ε, ναι, η σοσιαλιστική τάση στην οποία μετέχω, με ψηφοφορία των μελών τη και, με ψηφο... και με πλειοψηφία 82%, αποφάσισε στις αρχές Οκτωβρίου την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ και τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση, ο οποίος θα ολοκληρωθεί ε, τώρα, μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο Δεκέμβριο, με δύο ανοιχτέ εκδηλώσει που θα κάνουμε την 1η Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Καψή. Είναι η επόμενη Παρασκευή, η παραμεθαύριο. Ναι. Στι 7 η ώρα το απόγευμα. Και η άλλη θα γίνει στι 9 Δεκεμβρίου στι 11 η ώρα το πρωί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Γουίντχαμ, όπου ελπίζουμε ότι θα μαζευτεί πολλοί κόσμο και θα υπάρξει και ζωντανό διάλογο με του πολίτε, διάλογο με την κοινωνία το προτινόμενο όνομα της νέα κίνηση είναι Προοδευτική Ενωτική Κίνηση. για να σηματοδοτήσουμε αφενός με τον πολιτικό μας προσανατολισμό, που είναι να αφήσουμε πίσω τι ιδεοληψίε ένθεν κακήθεν και να προχωρήσουμε στην επόμενη. Στην αλλαγή σελίδα για τη χώρα, στην επόμενη μέρα, μετά από την περιπέτεια αυτή της πτωχοποίησης, την οποία πρέπει να την ανατάξουμε με οργάνωση, με σχέδιο, με προγραμματισμό για να υπάρξει ανάπτυξη, για να υπάρξουν δουλειέ για τα παιδιά μα, για να έχουμε προοπτική μέλλοντο σε αυτόν τον τόπο. Γιατί, αυτή τη στιγμή, έτσι όπω πάμε, ο ελληνισμό συρρυκνώνεται με την υπογεννητικότητα, την ανεργία και την φυγή των νέων στο εξωτερικό που συνδέονται μεταξύ του σαν ένα τρίγωνο του διαβόλου, σαν ένα τρίγωνο των Βερμούδων, α πούμε, κάτι αντίστοιχο. Ε, συρρυκνώνεται ο ελληνισμό και θα κινδυνεύσουμε, αν δεν αλλάξουμε πορεία, να εξαφανιστούμε από τη φυσική μα κοιτίδα, λοιπόν. Κύριε πρέπει... Χρυσογόνη, μιλούμε για ένα νέο κόμμα στην ουσία. Ε, μιλούμε για μια κίνηση η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλήτη για την ένωση προοδευτικών δυνάμεων εντό και εκτό κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διάλογο ήδη προκαταρκτικά με μια σειρά από συλλογικότητε και πρόσωπα. Εντό και εκτό και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού, ούτω ώστε να διαμορφωθεί ένα προοδευτικό μέτωπο, θα έλεγα, που να μπορέσει να συμμετάσχει στι επόμενε εκλογέ. Ε, βέβαια, δεν είναι κάτι που θα γίνει με βιασύνη, διότι και τι εκλογέ αυτέ δεν τι βλέπω πολύ σύντομα. Βλέπω... Τι βλέπετε στην ώρα του, λοιπόν, το 19. <laughs> ε, θεωρώ ότι οι περισσότερε πιθανότητε ή, εμπάνω στην περίπτωση, η επιδίωξη τη κυβέρνηση είναι να πάει σε διπλέ εκλογέ. Εθνικέ και ευρωεκλογέ το Μάιο του 2019. Ούτω ώστε να εκτονωθεί κατά κάποιο τρόπο η δυσαρέσκεια των πολιτών στην Ευρωκάλπη και να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ στην κάλπη των εθνικών εκλογών. Για να διευκρινίσουμε λίγο τα δικά σα. Ε, δεν είστε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Τη ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα όμω που σα φιλοξενούσε μέχρι Παρα... τώρα, του Γκουε, είστε παραμένετε. Παραμένω στην, πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκ... στην κοινοβουλευτική ομάδα ναι. τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ναι. Όπω παραμένουν και άλλοι, που... και η Σοφία Σακοράφα, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ε... Και υπάρχουν, βέβαια, ανεξάρτητοι ευρωβουλευτέ και σε άλλε. Ναι, υπάρχουν σομάδες. ακόμα 52 ευρωβουλευτές που, είναι... Ναι. που δεν είναι ενταγμένε ναι, σε πολιτικέ ομάδε. Εγώ λέω ε, να ε, έ ε, ε... Έλληνε Ευρωβουλευτέ, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, ναι. ο της Μαριά είναι ανεξάρτητο από του ανεξάρτητου. Ε, Ανεξαρτητοποιήθηκε από του ανεξάρτητου. Και είναι στην ε, ε, κοινοβουλευτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και, ναι. και Μεταρρυθμιστών, του Μάλιστα. ECR. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, άρα. Δεν αλλάζει τίποτα η... όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ναι. στα εσωτερικά. Ε... Για να το κλείσουμε αυτό με τα εσωτερικά, ποια ήταν η μεγαλύτερη διαφωνία σα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, πολύ απλά, γιατί φύγατε, ρωτάει έτσι ένα. Υπά... Υπήρχε μια σειρά πολιτικών διαφωνιών που ξεκίνησαν ήδη από το πρώτο εξάμεινο του 2015, που έγινε μια ουτοπική διαχείριση τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του Ιανουαρίου. Η νίκη εκείνη μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί επωφελώς για τη χώρα, εάν είχαμε ε... ρεαλιστικές εκτιμήσεις, θα παίρναμε εκπτώσεις από του ξένου, όπω και πήραμε τελικά βέβαια εκτό στι απαιτήσει του απέναντί μα, αλλά θα τι παίρναμε με πολύ μικρότερε ζημίε. Διότι ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τότε ο κ. Βαρουφάκη, κατά εντολή φυσικά του κ. Τσίπρα, τη διαπραγμάτευση, είχε πολύ μεγάλη αρνητική συνέπεια για τη χώρα, την οποία την αισθανόμαστε και αυτή την τριετία, με μέτρα τα οποία λαμβάνονται ακριβώ λόγω των απολειών που είχαμε στο εξάμεινο τη εντό εισαγωγικών διαπραγμάτευση Βαρουφάκη. Αλλά δυστυχώ δεν την αισθανόμαστε και στο μέλλον, διότι ε, χάθηκαν την εποχή εκείνη γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την κεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, από την αξία τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών τραπεζών. Δηλαδή, αντί να κουρέψουμε το δημόσιο χρέο, όπω είχαμε πει ότι θα κάνουμε, κουρέψαμε τη δημόσια περιουσία. Α, άρα έγιναν λάθη. Και τέλο πάντων, το θέμα δεν είναι τόσο τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι σήμερα η πολιτική τη κυβέρνηση. Δεν προσφέρει αυτό που σα είπα προηγουμένω ότι χρειάζεται η χώρα, αναπτυξιακή προοπτική. Δεν υπάρχει καν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Βλέπουμε περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια, τα οποία γίνονται για λόγου δημοσίων σχέσεων βασικά. Δεν βλέπουμε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίο βεβαίω για να γίνει και να έχει πιστικότητα έναντι των επενδυτών, που πρέπει να γίνουν επενδύσει για να μπορέσει να πάρει μπροστά η μηχανή τη ανάπτυξη, πώ θα ε, αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Ε, θα έπρεπε. Να γίνει με έναν διάλογο ουσία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και των παραγωγικών φορέων, δηλαδή μέσα σε ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα από αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι ένα πολιτικό κλίμα τοξικό, φραστικών αντιπαραθέσεων, προσωπικών επιθέσεων, ύβρεων, συκοφαντιών κλπ. Πρέπει να περάσουμε σε ένα, δηλαδή να δείξουμε ότι μέσα από την κρίση οριμάσαμε ω χώρα και ω κοινωνία και ω πολίτε, να αλλάξουμε αυτά που κάναμε. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε. Αντί για κόμματα, πελατειακέ πυραμίδε, οι οποίε συγκρούονται μεταξύ του με αποκλειστικό αντικείμενο την νομή τη εξουσία, για ίδιον όφελο και για όφελο των πελατών του, και ε, το μακροπρόθεσμο συμφέρον τη χώρα, τη μακροπρόθεσμη προοπτική βιωσιμότητα του ελληνισμού σε τελική ανάλυση στη χώρα αυτή, δεν την κοιτάμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αλλάξουμε, επαναλαμβάνω, νοοτροπία, να αλλάξουμε πορεία. Να καταφέρουμε να βρούμε δουλειέ για του νέου μα σε αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά πάμε χαμένοι. Κατανοητή ε, η διαφωνία σα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ναι. υπήρχε διαφωνία και σε οργανωτικό επίπεδο. Και στα επιμέρου, τα βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα. Ναι, υπήρχε και διαφωνία σε, πέρα από αυτή την βασική πολιτική διαφωνία. Υπήρχε διαφωνία και σε οργανωτικό επίπεδο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραμείνει σε μια πολύ περιορισμένη βάση μόλι 30.000 μελών, θεωρητικά κι αυτή, γιατί τα ενεργά είναι λιγότερα. Όσα δηλαδή μέλη είχε και το 2009, την εποχή του 4%, δεν έχει κάνει άνοιγμα στην κοινωνία. Εμείς ζητήσαμε να θεσμοθετηθούν μέσω αλλαγή του καταστατικού διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες θα έδιναν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν σε εκλογή όχι μόνο αρχηγού, αλλά και κεντρικής επιτροπής άμεσα από τη βάση, με ανοιχτή προσέλευση, όπως κάνουν άλλα κόμματα, τα άλλα κόμματα βέβαια εκλέγουν μόνον αρχηγό. Εμεί είχαμε ζητήσει να εκλέγεται και κεντρική επιτροπή, ούτω ώστε να μην έχει αρχηγοκεντρικό χαρακτήρα το κόμμα. Οι προτάσει μα αυτέ δεν έγιναν δεκτέ από την ηγεσία. Ε, κάποια στιγμή εξαντλήθηκε και η δική μα υπομονή και αποφασίσαμε και κάναμε ένα εσωτερικό εντό εισαγωγικών δημοψήφισμα, μια ψηφοφορία των, των, λοιπόν. ναι. των περίπου 2.000 μελών τη σοσιαλιστική τάση, όπου με πλειοψηφίο 82% αποφασίστηκε ο μετασχηματισμός, η έξοδος από το ΣΥΡΙΖΑ και ο μετασχηματισμός της τάση σε αυτόνομη πολιτική κίνηση με την προοπτική βεβαίως, παραλαμβάνω, σύμπραξης με άλλε δυνάμει του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Θέλω να σα ρωτήσω πολλά θέματα που αφορούν στην πολιτική σα αυτή απόφαση, αλλά θέλω να μείνουμε και λίγο στην επικαιρότητα, δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μα. Τραγικό ο απολογισμό από τι πρόσφατες πλημμύρε στην Δυτική Αττική. Η, ο, η λίστα των νεκρών ανέβηκε δραματικά στου 23 άνθρωπου. 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, ε, ε, κύριε Χρυσόγωνο, από τι ε, καταστροφικέ αυτέ ε, πλημμύρε. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο η Ελλάδα και η πολιτική μα ηγεσία στάθηκε ω έπρεπε κοντά σε αυτού του ανθρώπου, κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φυσικέ καταστροφέ και κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να κάνει χρήση όλων των κονδυλίων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια ζητήματα. Προφανώ υπάρχουν τεράστιε ευθύνε και για το πώ μπαζώθηκαν τα ρέματα και για το πώ παραλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα μπορούσαν έστω εκ των υστέρων να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση και να μην θρυνήσουμε τόσους νεκρούς. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και τώρα, αντί να υπάρξει ένας σοβαρός διάλογος πάνω στο τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την επανάληψη παρομοίων τραγικών γεγονότων στο μέλλον, υπάρχει απλώς ένα παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών και προγραμματισμός μηδέν. Λοιπόν, αυτό είναι η παθολογική λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Κατά τα άλλα, Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά, τα οποία αφορούν φυσικέ καταστροφέ. Αλλά οι προποθέσει οι οποίε τίθενται είναι πολύ αυστηρέ σε ό,τι αφορά το μέγεθο τη καταστροφή. Δηλαδή, απαιτείται να υπερκαλύπτεται ένα ποσό απώλεια σε σχέση με το εισόδημα τη περιφέρεια συνολικά. Και επειδή η περιφέρεια Αττική είναι μια μεγάλη περιφέρεια, με πολύ πληθυσμό και με μεγάλο και πρώτη της χώρας, εισόδημα, ναι. Ναι. φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο να χωρέσουν μέσα σε αυτά τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Μήπω θα ήταν καλύτερα οι περιφέρειε να είναι μικρότερε, η δυτική Αττική να ήταν χώρια. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε ότι ένα κομμάτι μια τεράστια περιφέρεια πλήττεται και θα μπορούσε ενδεχομένω, ναι. αν ήταν ξεχωριστά. Ε, αν είχαμε... Άλλο ζήτημα, άλλο κεφάλαιο. Μεγάλο. Ε, αν είχαμε πρόβλεψη και προγραμματισμό, θα Για μπορούσαμε να το είχαμε προβλέψει και αυτό. Δε... Εδώ ναι. δεν προβλέψαμε καν πώ θα φεύγουν τα νερά, πόσο μάλλον να σκεφτούμε. Ή πώ θα σταθούμε σε αυτού του ανθρώπου. Για μέρε ήταν χωρί νερό, νομίζω. Ζήσαμε εικόνε ντροπή ω άνθρωποι. Ε, μια δύσκολη ιστορία που σίγουρα όμω αναδεικνύει πολλέ φορέ ε, αυτή την δυνατότητα και τη χώρα αλλά και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Και δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε ότι δεν κάναμε χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Το έχουμε και, και στου πρόσφυγε και σε άλλα θέματα. Εσεί ω Ευρωβουλευτή βλέπετε ανεπάρκεια σε τέτοιου τομεί. Έχετε εστιάσει τέτοια ζητήματα όπου υπήρχε δυνατότητα, μα δίνουν λεφτά, αλλά εμεί δεν μπορούσαμε να τα χειριστούμε, δεν το ξέραμε, yeah. ή αργούσαμε, ή ε, χάναμε ένα κομμάτι, α πούμε, των, ε, των εσόδων. Διαχρονικά θεωρώ ότι το βασικό μα πρόβλημα δεν είναι ότι. Αφήνουμε λεφτά ανεκμετάλλευτα, ότι δεν τα δεν απορροφούμε τα Είναι κονδύλια. ένα θέμα κι αυτό όμως, σε μια χώρα που δοκιμάζεται ναι, έτσι, το, δεν είναι. Το βασικό μας πρόβλημα, έχω την αίσθηση, είναι ότι τα κονδύλια που απορροφούμε, τα απορροφούμε πολλά από αυτά και τελευταία στιγμή, όταν λήγουν οι προθεσμίε, ναι. με τρόπο σχεδόν ιστερικό, άντε να προλάβουμε, να τρέξουμε να προλάβουμε, να πάρουμε αυτά που δικαιούμεθα και τελικώς τα χρησιμοποιούμε σε λάθος πράγματα. Δεν τα χρησιμοποιούμε για να ε, παράγουμε. Πράγματα. Να δημιουργήσουμε εργασία λοιπόν, για να... να δημιουργήσουμε ουσιαστικά... θέσει, να δημιουργήσουμε δουλειά. Για να, όπως είπατε, κάνουμε, για να κάνουμε έργα τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στην εθνική μας οικονομία, έργα τα οποία θα διευκολύνουν τη χώρα και την εθνική μας οικονομία να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε κλίμακα μεγαλύτερη από αυτή που συμβαίνει σήμερα. Ε, κύριε Χρυσόγονα, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για τα αεροδρόμια, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνε από την εξωτερική πολιτική. Και αυτό μου να σα πω ότι γίνεται αυτό που έλεγε προηγουμένω. Ναι. Γίνεται διότι τα κριτήρια του ελληνικού πολιτικού συστήματο ναι. είναι κριτήρια άμεσου πολιτικού ωφέλου για τι επόμενε εκλογέ. Λίγο πολύ περισσότεροι, αν όχι όλοι για αυτό αγωνιούν. Είναι τρελό Αυτό είναι κανένας... και τραγικό κάποιε φορέ. το τραγικό, πρόβλημα είναι πάρα πολύ διότι σοβαρό. Διότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το εκλογικό αύριο. Πρέπει να βλέπουμε το μεθαύριο αυτού του τόπου. αυτό είναι η πεμπτουσία τη. Αυτό είναι η, η πεμπτουσία τη ε, πολιτική κατάσταση και τη σχέση του πολιτικού με τον πολίτη. Έτσι, αυτή, δεν είναι, είναι... αυτή, είναι, η διαφορά τη κατά πολιτικής πολιτική. Από το πελατειακό σύστημα. Το πελατειακό σύστημα κοιτάει πώ θα παράγει προσωπικέ εξυπηρετήσει για του πολιτικού, του του επαγγελματίε πολιτικού και του πελάτε του. Ενώ η κατακυριολεξία πολιτική κοιτάει πώ θα παράγει πολιτική ωφέλιμη για τον τόπο και για την κοινωνία και για το σύνολο, για το κοινωνικό σύνολο. Πάραξενε εικόνε έχουμε δει στα αεροδρόμια με εξοντοτικού ελέγχου από πλευρά Γερμανία σε Έλληνε που ταξιδεύουν ε, στο εξωτερικό. Θέλω να μου πείτε ε, αν έχετε αντιδράσει σε αυτό ω Ευρωβουλευτή, αν, αν άλλαξε κάτι, πώ θα πάμε στο επόμενο διάστημα με <laughs> αυτού του ελέγχου. Είχα, είχα και προσωπική εμπειρία Α, από, μάλιστα, τον, ψάξαν, λοιπόν. από τον υπερβάλλοντα ζήλο των Γερμανών αστυνομικών. Θεωρώ ότι οι πρακτικέ αυτέ αντιβαίνουν στη συνθήκη Σέγγεν. Έχω υποβάλει ήδη σχετική ερώτηση στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να ελπίζω ότι οι Γερμανοί θα περιορίσουν τις παρατυπίες αυτές, στις οποίες επιδίδονται. Ε, εντάξει, δεν λέω ότι και εμείς τα έχουμε κάνει όλα σωστά, δεν λέω ότι το, οι αστυνομικέ ταυτότητες, ας πούμε, που εκδίδονται έχουν 100% τα απαραίτητα χέγγια που θα έπρεπε να είχαν για να είναι περισσότερο διασφαλισμένη η γνησιότητα των εγγράφων. Ίσως υπάρχει περιθώριο για να βελτιώσουμε κι εμείς στην περίπτωση αυτή κάποια πράγματα. Σε πόσε μέρε απαντάει η Κομισιόν στο ερώτημα ενό Ευρωβουλευτή. Παίρνει αρκετέ εβδομάδε. Παίρνει αρκετέ εβδομάδε. Αλλά, λοιπόν. αλλά πάντω και από την πλευρά των Γερμανών αστυνομικών ε, υπάρχει σε κάποιε περιπτώσει υπερβάλλον ζήλο που δείχνει ακριβώ πόσο αρνητικά στερεότυπα έχουν δημιουργηθεί για την Ελλάδα και του Έλληνε στη γερμανική κοινή γνώμη και τα οποία είναι αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου και πρέπει Αν και, και το εμεί το πρέπει προκεκοσύστημα... να κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε, ναι, όμως εντάξει. έτσι, δεν είναι, πρέπει να προσπαθήσει και γι' αυτό.